Γεια σας παιδιά, Τρομπ Ράιντερ εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα κάνουμε μια προαξιολόγηση του Honda CB 125F που έχω στην κατοχή μου. Και γιατί προαξιολόγηση? Γιατί όπως θα δείτε και στο κοντέρ θα σας δείξω τώρα αμέσως, δεν έχω γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα και να έχω αντικειμενική και καλύτερη άποψη. Έχω 5714 αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό και θα κάνω μια προαξιολόγηση και όταν περάσω τις 10-15.000 χιλιόμετρα θα κάνω σίγουρα και μια αξιολόγηση. Και εδώ σας το δείχνω εξωτερικά το μηχανάκι, εντάξει, εγώ δεν το πλένω πολύ, το έχω κάθε μέρα, κυκλοφορώ μέσα στην πόλη, πάω και βόλτες, οπότε από θέμα πλησίματος δεν το προσέχω ιδιαίτερα. Όταν θα κάτσω να πλύνω τη μηχανή θα πλύνω και αυτό. Τώρα ας πάμε καλύτερα να ανέβω πάνω, να το πάρω βόλτα και να μιλήσουμε, να σας πω τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, βασικά θα πω και θετικά και αρνητικά, αλλά θα τα λέω διάσπαρτα. Το πρώτο πράγμα που βλέπω σαν αρνητικό είναι οι καθρέφτες. Εγώ είμαι ένας σαββάτης που είμαι 1,88 και 105 κιλά αυτή τη στιγμή. Οι καθρέφτες, το μισό μέρος του καθρέφτη και λίγο παραπάνω δείχνει το σώμα μου. Όσο και να έχω πορέψει να το ρυθμίσω, δεν κατάφερα να το φέρω εκεί που θέλω. Δηλαδή να βλέπω τον καθρέφτη, να μου δίνει όσο το δυνατό καλύτερη οπτική πίσω. Χώριο πρέπει να έχω μαζεμένα τα χέρια μου για να βλέπω. Πάμε παρακάτω. Θέση οδήγησης. Τα πόδια, καταρχάς, δεν έχω οδηγήσει πιο άνετο μοτοσυκλετάκι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Σε θέμα γωνιών ποδιών, σε κάθισμα κτλ. Τα πόδια μου είναι σαν να οδηγώ σκούτερ. Πραγματικά όμως, σαν οδηγό σκούτερ, δηλαδή έχουν μια πολύ ελάχιστη κλίση προς τα πίσω, πολύ ελάχιστη όμως. Δηλαδή τα γόνατά μου, αν ήμουν λίγο πιο κοντά, θα έκαναν ακριβώς 90 μοίρες γωνία. Αυτό μόνο το σκούτερ μπορεί να το προσφέρει. Κάτι που δεν μ' αρέσει τώρα όσο αφορά τα πόδια, είναι ότι για το ύψος μου, που όπως είπα προηγουμένως είναι 88, αν τα βάλω τις πατούσες των ποδιών, τέλος πάντων, να πατάνε ανάμεσα, πώς το λένε, στο μέσο των από το σμαρσπιέδες, τότε τα γόνατά μου κάθονται καλά, ταιριάζουν κουτί με τον υπόζητο. Αν όμως, βασικά όχι, λάθος αυτό, τότε τα γόνατά μου δεν κάθονται καλά, δεν ταιριάζουν κουτί με τον υπόζητο. Και έχει κάποια φτεράκια εδώ που τα δείχνω αυτή τη στιγμή με το χέρι μου, τα οποία πέφτει πάνω το γόνατο και ενοχλούν. Αν όμως βάλω όπως είναι η σωστή θέση οδήγηση όταν οδηγούμε δίκυκλο, στα πατάκια να ακουμπάνε οι μύτες των ποδιών μου, τότε είναι μια χαρά. Κάθονται κουτί τα πόδια μου. Καλά μέχρι εδώ. Η σέλα του, να πω ότι είναι μια μέτρια κατάσταση. Δεν είναι ούτε άνετη, ούτε σκληρή, αλλά είναι μια μέτρια κατάσταση. Την πρώτη φορά που το πήρα, ερχόμενος από το Βεστρόμ, λέω τι είναι αυτό. Στο 1 τέταρτο μου πόνεσε ο ποπός μου, συγγνώμη κιόλας, αλλά πονούσε. Αλλά με τη συνήθεια πλέον, ακόμα και στα, έχω κάνει σερή 280 χιλιόμετρα, όχι, ναι όχι, αυτά ήταν σερή 280 χιλιόμετρα, με μια στάση των 5 λεπτών, ήμουν μια χαρά από θέμα σέλας. Είπα το όχι γιατί έχω κάνει και 320 χιλιόμετρα σε μια μέρα, αλλά δεν ήταν συνεχόμενα. Ήταν με στάσεις 2 ώρες,
και τέτοια φάση. Άρα η σέλα καλή για τα δεδομένα της κατηγορίας πάντα, έτσι. Τώρα ας πάμε σε κάτι πιο σοβαρό, αναρτήσεις. Εδώ το πίσω σύστημα μπορώ να πω ότι είναι καλό, δεν είναι κακό, δεν το έχω νιώσει ποτέ ότι τερματίζει, παρόλο που έχει δύο μπουκάλες δεξιά αριστερά και τα σχετικά, δεν το έχω νιώσει ποτέ ότι θα τερματίσει ακόμα και με δικάβαλο. Αυτό που έχω νιώσει όμως, που δεν ξέρω αν οφείλεται στην ανάρτηση στα λάστιχα, είναι ότι όταν είμαι δικάβαλο σε βουνό και θέλω να στρίψω, νιώθω το πίσω λάστιχο ότι στρεβλώνει. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ αυτό το πράγμα, σαν να φεύγει από τη θέση του το λάστιχο. Δεν ξέρω αυτό αν οφείλεται στο λάστιχο ή στην ανάρτηση. Η μπροστά ανάρτηση είναι... δεν μ' αρέσει. Είναι πάρα πολύ μαλακή. Εντάξει, θα μου πεις δεδομένο της κατηγορίας τι θα ήταν, αλλά είναι πάρα πολύ μαλακή και έχει κάτι καλαμάκια, μα τα δείτε. Πες κατά, είδατε στην αρχή είναι 30 χιλιοστά, είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή το ποδήλατο μπορεί να έχει και πιο χοντρή ανάρτηση που έχω. Παρόλα αυτά δεν έχω νιώσει ότι υστερεί σε κάτι για τα δεδομένα της κατηγορίας πάντα. Όμως ένα που δεν μ' αρέσει, που λογικά αυτό οφείλεται στις αναρτήσεις, είναι ότι όταν είμαι δικάβαλο ή έχω πολύ βάρος πίσω, είμαι ας πούμε σε μια ανηφόρα και θέλω να ξεκινήσω. Ανηφόρα καλή όμως, έτσι, και έχω δικάβαλο πίσω. Άθελά μου, όπως θα πάω να ξεκινήσω, θα σηκώσει σούζα το μηχανάκι, χωρίς λόγο. Δηλαδή το έχω πάθει αυτό και δεν το ήθελα. Δηλαδή πάλευα πώς να το κάνω να μην σηκώσει σούζα. Ξεκινούσε με σούζα, χωρίς λόγο. Αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε αναρτήσεις, επειδή κάθονται πάρα πολύ και επειδή δεν έχουν και βάρος, ειδικά μπροστά. Παρόλο που έχει το ντεπόζιτο μπροστά, δεν έχει βάρος μπροστά για κάποιο λόγο. Σηκώνει σούζα χωρίς λόγο. Πάλι υπό συνθήκες, έτσι. Δεν λέμε ότι ξεκινάς το φανάρι και είναι όλη ώρα σούζα. Να είσαι δικάβαλο πίσω, να είσαι σαν ανηφόρα και να θες να ξεκινήσεις σταματημένος και να θες να ξεκινήσεις. Τώρα, ας πάμε στα φρένα. Εδώ πολλοί θα πούν ότι να παίρνεις Honda, το πληρώνεις τόσο ακριβά, δεν έχεις δισκόφρονο. Τώρα το πάμε αντικειμενικά, χρειάζεται δισκόφρονο σε αυτές τις υποδυνάμεις, σε αυτή τη δύναμη. Εγώ μέχρι τώρα είμαι μια χαρά καλυμμένος με το πίσω φρένο που δεν έχω δισκόφρονο. Και το θεωρώ και καλύτερο, να σου πω την αλήθεια, το ότι δεν έχω δισκόφρονο, γιατί το ταμπούρο που έχει είναι προοδευτικό. Δηλαδή το να μου βάζει ένα δισκόφρονο το οποίο στο λίγο παραπάνω πάτημα θα ήταν πιο απότομο το δάγκωμα, θα μου χαλούσε τελείως την αίσθηση. Ενώ τώρα ξέρω, όσο πατάω μου δίνει ακριβώς την αίσθηση, δεν μου δίνει κάτι παραπάνω από όσο θέλω. Έχω ακριβώς αυτό που θέλω στο φρένο και δεν έχω νιώσει ποτέ ότι θα ήθελα περισσότερη δύναμη στο πίσω φρένο. Τώρα το μπροστά, εδώ να πω κάτι άλλο που δεν μ' αρέσει, επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει ABS. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση τους υποχρεώνει να βάζουν συνδυασμένα φρένα. Εμένα τα συνδυασμένα φρένα δεν μου αρέσουν καθόλου, ειδικά σε αυτό το μηχανάκι. Επειδή όταν πατάς το πίσω, γονατίζει πάρα πολύ και το μπροστινό σύστημα. Και εντάξει, επειδή είμαστε και λίγο ζωηροί αναβάτες, μπορεί όταν τα στρίβω να υπερεκτιμήσω κάποια στιγμή τη στροφή. Και ενώ νομίζω ότι με παίρνει, μην με παίρνει, και να χρειαστεί να τσιμπήσω λίγο πίσω φρένο. Εγώ και την ώρα που θα είμαι πλαγιασμένος δεν θέλω να μου γονατίσει το μπροστινό σύστημα λόγω πίσω φρένο. Και αυτό είναι κάτι που το φοβάμαι πάντα και δεν μου αρέσει καθόλου. Θα προτιμούσα να μου τα είχε ανεξάρτητα παρά αυτό το πράγμα, τα συνδυασμένα φρένα. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, καθώς είναι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το μπροστινό το φρένο, στην αρχή όταν το πήρα το μηχανάκι,
μου φαινόταν πολύ αδύναμο. Αλλά έπρεπε να πατήσουν λίγο τα κάκια, να φαγωθεί λίγο δισκόπλακα. Δηλαδή πλέον σηκώνει και έντο, άμα θέλεις. Δηλαδή καθίστα να το κάνω τώρα. Ξέρω αν το είδατε. Είναι πολύ δυνατό. Και μου αρέσει πάρα πολύ το μπροστά το φρένο του. Όμως αυτό έχει πάλι ένα κακό το μπροστά το φρένο του, ότι αν μπλοκάρει ο τροχός, σου τραβάει το τιμόνι. Καθίστε να το δω. Σου τραβάει το τιμόνι αριστερά, με αποτέλεσμα να πέσεις. Αυτό από όσο έμαθα είναι πρόβλημα της μονής δισκόπλακας, της μικρής μονής δισκόπλακας που έχουμε μπροστά. Δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κατασκευαστικό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό. Είναι, όμως για έναν αρχάριο αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή θα προτιμούσα εδώ να έχει ABS. Οκ, εγώ ξέρω να διαχειριστώ τα φρένα. Καλώς κακώς, έχω μια αλφα εμπειρία. Θα πέσω δύσκολο, θα πέσω μόνο στην έκτακτη που δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα και απλά θα καρδώσω τα φρένα, εκεί θα πέσω. Που ας πούμε και ABS να είχα, πάλι θα καρφωνόμουν πάνω. Οπότε είτε το ένα γίνει είτε το άλλο και τα δύο θα έχουν ένα αντίκτυπο. Τώρα, καλά μέχρι εδώ για τα φρένα. Α, κάτι που δεν μου αρέσει στα φρένα, στον μπροστινό κυρίως, είναι ότι μετά από αυτά τα χιλιόμετρα που έχω κάνει, κάνει φασαρία, ειδικά μέσα στην πόλη. Δεν έχω χάσει κάτι σε δύναμη, αλλά κάνει αρκετή φασαρία το τακάκι, που εγώ το υποθέτω ότι έχει κακή ποιότητα το τακάκι μπροστά. Και λογικά στο επόμενο σέρβις που είναι σε 6.000 θα πάω να το αλλάξω, να βάλω κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν το είδατε τώρα. Δεν μου πήρε την Τετάρτη. Άλλο αρνητικό. Όταν από την αρχή που το πήρα, κάποιες φορές δεν παίρνει την Τετάρτη. Στην αρχή δεν έπαιρνε και την Πέμπτη. Θέλει πολύ αποφασιστικό κάρφωμα της ταχύτητας, να την πατήσει πολύ καλά. Αυτό μου είπαν και άλλοι κάτοχοι, ότι με την πάροδο του χρόνου θα βελτιωθεί και όσο αλλάζουμε αλλαγές λαδιών και τέτοια. Βέβαια, δεν μπορώ να πω, έχει βελτιωθεί σε σχέση με την αρχή μέχρι τα πρώτα 1000 χιλιόμετρα, αλλά πάλι δεν έχει εξαλειφθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιες φορές δηλαδή μου βγάζει, πάει στο μεσαίο, δεν μου παίρνει την Τετάρτη. Στην αρχή το έκανε και με την Πέμπτη αυτό, αλλά πλέον στην Πέμπτη έχει σταματήσει, δηλαδή θα μου το κάνει πάρα πολύ σπάνια. Οκ, απλά το αναφέρω για να το ξέρει κάποιος που σκέφτεται να το πάρει, ότι μπορεί να το συναντήσει αυτό. Το έχω αναφέρει και στο σέρβις, μου λέει να αλλάξουμε τα λάδια να το δούμε. Η ντίζα είναι καλά ρυθμισμένη, τώρα τι να σας πω. Κι εγώ δεν ξέρω παραπάνω πράγματα. Και εμένα καλά ρυθμισμένη μου φαίνεται η ντίζα του συμπλέκτη. Αλλά αν ήταν πρόβλημα της ντίζας, θεωρώ ότι θα το έκανε σε όλες τις ταχύτητες, όχι μόνο στην Τετάρτη. Οπότε κάτι άλλο παίζει εκεί. Ας ελπίσουμε να μην βγάλει ζημιά μακροπρόθεσμα. Τώρα, εδώ να πω και για το τιμόνι. Το τιμόνι είναι σε πολύ καλή θέση για τα δικά μου τα, πώς το λένε, το δικό μου το ύψος και τα δικά μου τα κιλά είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Οπα, εδώ γλίστησε λίγο. Είναι σε πάρα πολύ καλή θέση, δηλαδή το βεστρό μου δεν μου κάτσε έτσι όταν το πήρα. Χρειάστηκα καβαλέτα. Εδώ δεν χρειάζομαι ούτε καβαλέτα ούτε τίποτα. Τι άλλο τώρα που δεν κάτι που μου αρέσει πάλι είναι ότι δεν έχει μίζα. Έχει ένα καινούριο σύστημα της Honda, όπως το γνωρίζω, που πρώτα νομίζω το φόρεσε στο PCX, το Honda, το 125. Μετά το φόρεσε στην Goldwing. Και μετά το φόρεσε νομίζω και στο CB 125F, το οποίο γυρνάει, έχει μια ηλεκτρική, τώρα μίζα να την πω, δεν ξέρω πώς να την πω αυτό το πράγμα,
Τέλος πάντων, είναι ένα πραγματάκι ηλεκτρικό το οποίο γυρνά κατευθείαν το στρόφολο, όπως έχω καταλάβει. Και δεν σου έχει μίζα για να γυρίσει το στρόφολο. Και με αποτέλεσμα δεν κάνει και φασαρία όταν παίρνει μπροστά καθόλου. Αυτό εγώ το βάζω στα θετικά. Μ' αρέσει. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, επειδή νομίζω έχω πει πάρα πολλά αρνητικά, αλλά εντάξει, μέσα σε αρνητικά είναι και θετικά. Δεν μπορώ να τα βγάλω όλα αρνητικά. Κάτι άλλο που μου αρέσει εδώ, βασικά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τα φώτα του. Τα φώτα του, παιδιά, δεν παίζεται. Δηλαδή, από αυτό το μηχανάκι πρέπει να κάνουν σεμινάρια σε πολλούς κατασκευαστές για να φτιάχνουν φώτα. Είναι ένα μηχανάκι των 3.000 ευρώ και έχει καλύτερα φώτα από το Westrom που έχει 9.000. Τι 9, βασικά παραπάνω έχει τώρα, 9.800 έχει η απλή έκδοση αυτή τη στιγμή, 9.900 κάπου εκεί. Δηλαδή τα φώτα του είναι για σεμινάριο πραγματικά, για όλες τις εταιρείες. Και η μεσαία σκάλα και η μεγάλη. Δηλαδή άνετα αυτό το φανάρι έτσι όπως είναι θα μπορούσε να φορηθεί σε ένα ξαμισάρι, ξακοσάρι και να πεις ότι έχει καλά φώτα. Άνετα. Δηλαδή για το 125 που είναι αυτό είναι overkill το φως που έχει. Μου αρέσει πάρα πολύ το φως του. Τώρα, τι άλλο. Η εικόνα του, εντάξει, σχετικά δυνατή είναι. Τι άλλο τώρα να πούμε. Α, κατανάλωση. Λοιπόν, η Honda δίνει μια μέση κατανάλωση. 1,4 λίτρα τα 100. Για να πιάσεις 1,4 λίτρα τα 100 πραγματική κατανάλωση πρέπει να πας το πολύ μέχρι 50, το πολύ μέχρι 50 χιλιόμετρα σταθερά. Μέσα στην πόλη με πολύ χαλαρές επιταχύνσεις μπορεί και να την πιάσει το 1,4, αλλά με πολύ πολύ χαλαρές επιταχύνσεις να πας μέχρι 40, ας πούμε. Εκτός πόλης πρέπει να πας το πολύ μέχρι 50 για να πιάσεις 1,4. Και γιατί αυτό. Γιατί εγώ κρατάω αρχαία από την πρώτη μέρα που το πήρα. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει πέσει μέσα ο υπολογιστής ταξιδίου από το Honda. Όπως θα δείτε τώρα που αλλάζω, δεν ξέρω αν το βλέπετε, έχει δύο trip computer για τα χιλιόμετρα, μερικούς χιλιόμετρικές, μια στιγμιαία κατανάλωση και μέση στιγμιαία κατανάλωση. Και έχει και το range. Δηλαδή το πόσα χιλιόμετρα έχουμε ακόμα αυτονομία, το οποίο ανάβει όταν πέσει η πρώτη παύλα από το ρεζερβουάρ. Πού είμαστε, εδώ. Τι έλεγα τώρα για το, ναι. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει βγάλει ακριβώς τα ίδια που λέει το κοντέρ. Πάντα, μα πάντα, η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση όταν πάω και βάζω στο βενζινάτικο καύσιμο είναι 0,2 με 0,3 λίτρα πάνω από ό,τι λέει το κοντέρ. Πάντα όμως. Ποτέ δεν έχει έρθει στα ίδια. Ή να πέσει και να γράψει πιο κάτω από ό,τι λέει. Πάντα είναι πιο πάνω. Εδώ δεν ξέρω τι λάθος έχουν κάνει στη Honda. Πάντως, εμένα αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει, γιατί όταν εδώ μου λέει ότι καίω 2,2, στην πράξη καίω 2,5. Όταν εδώ μου λέει ότι καίω 1,8, στην πράξη καίω 2,1. Ναι, μου πούλησε όμως ένα μηχανάκι που καίει 1,4. Που το δίνεις 1,4. Το 2,5 με το 1,4 είναι, να σου πω, 40-50% πάνω. Είναι 40% πάνω. Γι' αυτό είναι κάτι που δεν μ' αρέσει. Και τι θα σου πω εδώ τώρα. Όταν πας με 80 και η πραγματική κατανάλωση, προσέξτε, η πραγματική κατανάλωση 2,1, βασικά όχι 2,1, 2 μέχρι 2,2 με 80. Με 85 σταθερά και από 2,2 μέχρι 2,4 πραγματική κατανάλωση. Αυτή στην Αντλία. Με εμένα αναβάτη όμως και με τα δικά μου τα κιλά, με το δικό μου το ύψος και αυτά μετρημένα χωρίς δικάβαλο, γιατί δεν έχω πάει μακριά και ούτε μια φορά πήγα μακριά με δικάβαλο
και ο συνεπιβάτης μου λέει δεν εξακολουθεί αυτό το μηχανάκι. Εντάξει, είναι ταλαιπωρία να πας μακριά με δικάβαλο με αυτό το μηχανάκι. Εδώ στο κοντέρα μα δείτε ανάβει και ένα πράσινο λαμπάκι, αυτό είναι η ένδειξη του ΕΚΟ ότι πάμε οικονομικά. Στο αυτό ανάβει το έχω παρατηρήσει όταν λέει στη στιγμιαία κατανάλωση, καθίστε να το βάλω κιόλας, να το δείτε, μέχρι το 1,6, μόλις πάει, περάσει το 1,6 αυτό σβήνει. Τώρα είμαστε 1,4. Μέχρι το 1,6 ανάβει. Άμα είμαι σταθερά στο 1,6 θα ανάψει. Να τώρα δεν έχει ανάψει. Αυτό έχει δυνατότητα μέσα από το μενού να το σβήσουμε, να μην ανάβει. Εντάξει, μένα δεν με πειράζει αυτό, οπότε το αφήνω. Άλλο που μου αρέσει είναι, εντάξει, βέβαια αυτό είναι ψιλοάσχημο, αλλά έχει τα αλάρμ μόνιμα αναμένα σε μια μέση κατάσταση. Δεν είναι το full αναμένο, αλλά είναι σε μια μέση κατάσταση για να σε προσέχουν οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Εντάξει, από θέμα ομορφιάς είναι άσχημο αυτό το πράγμα, αλλά από θέμα πρακτικότητας και χρησιμότητας είναι πολύ καλό και μ' αρέσει που το έχει. Ποτέ δεν θα πω γιατί δεν το έβαλε. Άλλο που δεν μ' αρέσει, δεν έχει αντίβαρα. Τα χρειάζεται βέβαια? Δεν ξέρω. Δεν έχω νιώσει ότι με ενοχλούν οι κραδασμοί ή ότι δεν πάει ευθεία το μηχανάκι ή οτιδήποτε. Ας το βάλω σε εισαγωγικά αρνητικό, το ότι δεν έχει αντίβαρα. Πιο πολύ αν πέσει κάτω το μηχανάκι να χτυπήσει το αντίβαρο παρά να χτυπήσει το τιμόνι, κάπως έτσι η χειρολαβή. Αυτό, όχι κάτι άλλο. Δηλαδή άλλο να αλλάξει ένα αντίβαρο, άλλο να χρειάζεται να αλλάξει όλη την τιμονόπαρα, που πάντα είναι πολύ φθηνή, δηλαδή κάτι 25-30 ευρώ, κάτι τέτοια χινήσια. Άλλο τώρα που δεν μ' αρέσει, το οποίο είναι από τα, για μένα είναι από τα σοβαρά πράγματα που δεν μ' αρέσουν, είναι τα πατάκια, τα μαρσιφιά που λέμε. Δεν είναι αναδιπλούμενα. Στο προηγούμενο μοντέλο ήταν αναδιπλούμενα. Εδώ δεν είναι αναδιπλούμενα. Γιατί ρε Honda? Δηλαδή, εγώ ας πούμε, επειδή είμαι και ένας ενθουσιώδης αναβάτης που το πάω το μηχανάκι στο βουνό και μ' αρέσει να στρίβω, ειδικά σε κατηφορικό κομμάτι πάει πολύ καλά το μηχανάκι. Στο κατηφορικό κομμάτι πιστεύω ότι βάζει κάτω και πολλές μεσαιοκυβισμού μοτοσυκλέτες λόγω του βάρους που έχει και το πόσο διαχειρίσιμο είναι. Προσέξτε, σε κατηφορικό κομμάτι πάντα, έτσι. Όχι σε ανηφόρα, αφήστε το. Μέχρι να φορτώσει αυτό, έχουν φτάσει οι άλλοι και έχουν πιει καφέ, έχουν ανάψει και δύο τσιγάρα και έχουν τελειώσει και τον καφέ και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν. Σε κατηφορικό κομμάτι πάντα. Αυτό δεν έχει ένα διπλώμενο μαρσπιέ, ενώ το προηγούμενο είχε. Για μένα αρνητικό. Και γιατί αρνητικό? Γιατί όπως σας είπε, επειδή είμαι ενθουσιώδης, όταν στρίβω έχω πάντα ένα φόβο, μην τυχόν βρω το μαρσπιέ κάτω. Άμα βρω μαρσπιέ κάτω θα με σηκώσει όρθιο ή θα με πετάξει κάτω απευθείας χωρίς λόγο, ενώ θα μπορούσε να βρει το μαρσπιέ για να μην γίνει αυτό. Βέβαια δεν έχει βρει ποτέ, αλλά πάντα όμως εγώ έχω στο νου μου ότι να μην το ζωρίσω τόσο πολύ ώστε να κινδυνεύω να βρει. Άλλο που δεν μ' αρέσει είναι ότι δεν έχει στροφόμετρο, και αυτό πάντα συγκρινόμενο με το προηγούμενο. Το προηγούμενο μοντέλο είχε αναλογικό κοντέρ και είχε και στροφόμετρο. Εδώ βάλαμε ψηφιακό κοντέρ, βγάλαμε το στροφόμετρο. Θα προτιμούσα να μου είχε αναλογικό κοντέρ με στροφόμετρο, να ξέρω σε πόσες στροφές κινούμε. Αλλά για μένα είναι αρνητικό αυτό. Όταν ακόμα και παπιά του που έχουν 1000 ευρώ κάτω το προσφέρουν αυτό το πράγμα, το στροφόμετρο. Τι άλλο τώρα? Ας πούμε για τα λάστιχα πρώτης τοποθέτησης. Λοιπόν, τα λάστιχα πρώτης τοποθέτησης, εγώ βασικά δεν είναι καλά, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω και πρόβλημα. Γιατί πάντα όταν θέλω να κάνω κάτι πάω, ο ρυθμός μου είναι αναλόγως της ασφάλτου πάντα. Δεν πάω ανάλογα με το τι λάστιχα έχω.
Δεν πάει να είναι η άσφαλτος η... Πώς να έχω τα τέλεια λάστιχα. Άμα δω ότι η άσφαλτος δεν είναι καλή, δεν θα πάω. Κάς έχω το λάστιχα που είναι τσίχλα τελείως, που πατάνε πάνω στο δρόμο και... στον αληφή δρόμο, στο γελιστερό δεν γλιστράνε. Εγώ δεν θα πάω, θα φοβηθώ λόγω ασφάλτου. Και επειδή πάω πάντα, θεωρώ λόγω... ανάλογα με την ποιότητα της ασφάλτου που έχω στη διάθεση μου εκείνη τη στιγμή, δεν με έχουν προβληματίσει. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι κάνα δύο φορές έχασα ελάχιστα τον μπροστινό. Και όταν θα πω ελάχιστα, δεν με τρόμαξε. Απλά το κατάλαβα ότι χάθηκε για μισό δευτερόλεπτο. Όχι μισό, ούτε μισό δευτερόλεπτο. Για δέκατα το δευτερόλεπτο ότι χάθηκε τον μπροστινό. Μέχρι ώρες, εντάξει, όπως σας είπα, πάω ανάλογα με το τι άσφαλτο έχω, οπότε δεν με έχουν προβληματίσει. Βέβαια, σε βρεγμένο είναι πολύ άθλια τα λάστιχα. Δηλαδή, στο βρεγμένο πηγαίνω, όχι απλά δεν στρίβω, δεν πλαγιάζω καν. Παίρνω τις στροφές με το κεφάλι, όπως άμα έχετε δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί. Δεν πλαγιάζω καθόλου. Τώρα, τι άλλο αρνητικό. Α, θυμήθηκα κι άλλο αρνητικό. Η δύναμή του, παρόλο που έχει 11 άλογα, η δύναμή του δεν τη θεωρώ ότι είναι και αξιόλογη. Κάποια στιγμή είχα πετύχει μπροστά μου έναν άνθρωπο με ένα Innova, Honda Innova τα 125 τα Carburetor, και λέω, το παιδί δεν, ο άνθρωπος δεν πήγαινε τέρμα, αλλά εντάξει, κινούνταν καλά. Έβγαινε από τη στροφή επιτάχυνα, ας πούμε. Δεν πήγαινε όμως τέρμα. Αυτό είναι σε flat δρόμο, έτσι, όχι σε βουνό. Και εγώ λέω, κάτσε να δω αυτόν που δεν πάει τέρμα αυτή τη στιγμή, αν μπορώ να το φτάσω. Παιδιά, ανοίγω τέρμα τον γκάζι και το μηχανάκι το δικό του, βέβαια δεν ξέρω αν ήταν βελτιωμένο οτιδήποτε, γιατί εξάτμιση φορούσε σίγουρα. Μπορεί να ήταν και βελτιωμένο πάντα, έτσι. Αλλά αυτό το Innova τέλος πάντων μου. Που φαινόταν ότι το πήγαινε ο άνθρωπος χαλαρά και δεν άνοιγε και τέρμα γκάζι, με έφυγε και τις ταχύτητες της άλλαξε χαμηλά. Εμένα μου άνοιγε τη διαφορά αντί να την κλείνω. Και εγώ ήμουν τέρμα γκάζι και ο άλλος πήγαινε χαλαρά. Δηλαδή, από θέμα δύναμης, θεωρώ ότι μπορούσε να κάνουν κάτι καλύτερο. Δεν το έκαναν, οκ. Εντάξει. Honda είναι, έχουν μπει προδιαγραφές γύρω. Σίγουρα κάποια στιγμή αργότερα μπορεί να χρειαστεί να βγάλω τον καταλήτη αν θέλω να έχω λίγο παραπάνω επιδόσεις και λίγο καλύτερη κατανάλωση, αλλά θα δούμε, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, αναλόγως όπως μου τη βαρέσει. Οπότε από θέμα δύναμης αυτό. Α, να γυρίσουμε πάλι λίγο στο depósito. Η Honda δίνει ότι έχει 11 λίτρα depósito. Δύο φορές που το έχω φτάσει πολύ χαμηλά στη ρεζέρβα του, μου πήρε μέσα περισσότερο 5 λίτρα από διαφορετικά βενζινάδικα. Οπότε και το ένα το βενζινάδικο και όλος ήταν βενζινάδικο που πηγαίνω αρκετό καιρό, δηλαδή χρόνια. Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ ούτε με τη μηχανή ότι με έχει κλέψει, ας πούμε, ότι μου έχει βάλει περισσότερα λίτρα. Και το μηχανάκι δεν ξέρω, δεν ξέρουν. Για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι έχουν μετρήσει με λάθος τρόπο το depósito, ότι παίρνει περισσότερα λίτρα. Και ίσως γι' αυτό και έχει και το σφάλμα στη μέση κατανάλωση. Εντάξει, μικρό το πρόβλημα, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Τώρα άλλο που μου αρέσει είναι το πώς είναι σχεδιασμένο εδώ το depósito. Δηλαδή, όπως θα δείτε και στην αρχή που ξεκίνησα το βίντεο, εγώ φοράω ένα tank bag που είναι το μεγάλο της GV, το 40 λίτρα. Στη μηχανή σκεφτείτε ότι με τους μαχνήτες δεν μπορεί να κάτσει αυτό το depósito στο Vestrom. Βρίσκει πάνω στα πλαστικά, πρέπει να το δένω με μάντες. Ενώ εδώ αποκάθεται μια χαρά με τους μαχνήτες, ποτέ δεν έχω βάλει μάντες. Δηλαδή, αυτό για μένα μπαίνει στα πολύ θετικά, δηλαδή ότι παίρνει και tank bag μεγάλο. Δηλαδή ακόμα σκεφτείτε ότι δεν έχω βάλει μπαγκαζέρα πίσω. Αν και έχω πάρει βάση για μπαγκαζέρα, δεν έχω βάλει μπαγκαζέρα ακόμα. Γιατί δεν την έχω φορεστεί.
όταν χρειάζομαι χώρο, βάζω μια μεγάλη τσάντα πίσω μαζί με τη δένουμε οι μάντες και πάω που θέλω. Δεν έχω πάρει ακόμα μπαγκαζέρα. Δηλαδή αυτό μπαίνει, για μένα μπαίνει στα θετικά. Τώρα τι άλλο να πούμε. Για φρένα είπαμε. Για λάστιχα είπαμε. Για δύναμη είπαμε. Για αναρτήσεις είπαμε. Τώρα ανεμοκάλυψη, τι να πω, δεν έχει κάποια ανεμοκάλυψη το μηχανάκι, εντάξει, είναι γυμνό, όπως και να το κάνουμε. Και δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Α, ας πω, ας πούμε, για την τελική του. Τελική με εμένα σαν αναβάτη, που είμαι 105 κιλά και 88 ύψος, βγάζει σε ευθεία γύρω στα 98 με 100 χιλιόμετρα και σε κατηφόρα έχω δει και να το κατεβάζει όλο. Χτυπάει κόφτη στα 115 χιλιόμετρα κοντέρ πάντα, γιατί πραγματικά σίγουρα δεν είναι τόσο, αλλά χτυπάει εκεί κόφτη η πέμπτη. Α, ένα ακόμα που δεν μ' αρέσει είναι ότι η πρώτη είναι πάρα πολύ κοντή. Δηλαδή χτυπάει κόφτη στα 32 χιλιόμετρα κάπου εκεί. Θα την ήθελα λίγο πιο μακριά, δηλαδή να πήγαινε μέχρι τα 40. Γιατί κάθε τρεις και λίγο με το που βάζει την πρώτη είναι απλά για να ξεκινήσει, τίποτα άλλο. Βάζει και δευτέρα κατευθείαν μετά. Και πας. Δηλαδή την έχουν κάνει πάρα πολύ κοντή, εντάξει. Βρίσκω λόγο σε αυτό, έχουν βάλει 5 ταχύτητες, γι' αυτό σου λέει να τις κατανέμουμε αντάξια. Αλλά η πρώτη είναι πάρα πολύ κοντή. Αυτό θα είναι το βίντεο για την προαξιολόγηση του CB125F. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα έρθει σίγουρα όταν θα γράψω και άλλα χιλιόμετρα και άλλο βίντεο, που τότε θα κάτσω, θα τα βάλω κάτω, θα είναι πολύ καλύτερο εκείνο. Και να είστε πάντα καλά, πάντα όρθιοι, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.